τείνοντας έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, παράλληλα όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά στο κομμάτι του πολιτισμού. Είναι η αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, η κυρία Μέρη Βιδάλη. Το βιβλίο ενώνει τους λαούς, τις γενιές, τις εποχές. Δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να συνδιαλέγεται με τον συγγραφέα και με το κείμενο, σπάζοντας τα όρια του χρόνου και του χώρου. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες και απολαμβάνοντας τη μυρωδιά του μελανιού πάνω στο χαρτί, περιδιαβαίνοντας τις ψηφιακές σελίδες ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, η ανάγνωση σε όλες τις μορφές της θα είναι για πάντα μια ύψιστη ανάγκη του ανθρώπου για να δραπετεύει από την πεζή πραγματικότητα και ειδικά αυτή την πραγματικότητα που ζούμε τώρα, να κατακτά τη γνώση, να οδηγεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του σε πεδία πρωτόγνωρα. Οι βιβλιοθήκες μας είναι ομολογουμένως μια κυβωτός γνώσης, ένας παράδεισος. Να γιορτάσουμε μάλλον και εμείς εδώ πέρα την έκδοση αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι ένα βιβλίο γεμάτο με παγκόσμιες ημέρες, γνωστές και άγνωστες. Η συντροφιά είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ξεκίνησε το 1955 με σκοπό να στηρίξει την ελληνική παιδική και νεανική λογοτεχνία. Οι μας διαγωνισμοί είναι πλέον θεσμός. Φέτος προκηρύξαμε τον 66ο. Έχουν ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο και είναι ίσως ο μόνος διαγωνισμός που μπορεί και είναι τόσο αντικειμενικός. Γράφω και το παρατάω κάπου. Γιατί μου τα ξύπερναν τα χρόνια, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, γιατί αισθάνομαι αιωνίως έφηβη, αιωνίως όμως. Και τα χρόνια περνάνε και περάσανε κάπου 30 χρόνια για να θυμηθώ ότι έχω γράψει για τις παγκόσμιες ημέρες. Ότι είχα δηλαδή μια ωραία ιδέα. Και πραγματικά. Στον τόμο αυτό, οι συγγραφείς με κέφι, αγάπη, μεράκι και γνώμονα την ψυχική απόλαυση και καλλιέργεια των μικρών και μεγαλύτερων αναγνωστών τους, την ηθική τους ανάταση και την πνευματική τους ζήμωση, έδωσαν απολαυστικού περιεχομένου και υψηλής πνευματικής στάθμης κείμενα. Όμως, μας συνδέει κάτι όλες και όλους, ίσως αργότερα δεν ξέρω, η ρίζα. Και τη ρίζα την έχουν τα δέντρα. Και τα δέντρο είναι αυτό που, όπως είπαμε, μεγαλώνει από το μικρό σπόρο, από τη μικρή ιδέα. Και μεγαλώνει και βγάζει κλαδιά. Και εμείς είμαστε σαν κλαδιά αυτού του δέντρου. Και αυτό το δέντρο μπορεί να το ονομάσει ο καθένας όπως θέλει. Γιατί η γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά πραγματικά, και δεν το λέω επειδή είναι παρούσες τώρα οι κυρίες, το λέω γιατί το νιώθουν. Από τους φορείς του βιβλίου που υπάρχουν, και θα φαντάζομαι μπορεί και να ενοχληθούν και κάποιοι που ανήκουν και σε άλλες συλλογικότητες, νομίζω ότι από τους φορείς του βιβλίου που υπάρχουν είναι από τους πλέον δραστήριους και αυτούς που παράγουν πολύ συγκεκριμένο έργο και πολύ αντικειμενικό έργο. Ο διαγωνισμός της γυναικείας λογοτεχνικής συντροφιάς που πράγματι έχει αναδείξει πάρα πολύ μεγάλους συγγραφείς, είναι ο διαγωνισμός που δεν μπορεί κανείς να πει απολύτως τίποτα, ο απολύτως αδιάβλητος.